Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας μιλήσω για τις χορδές και θα προσπαθήσω να απαντήσω στην ερώτηση ποιες είναι οι καλύτερες χορδές για να βάζω στο όργανο και να έχω καλό ήχο και μαλακό παίξιμο. Η απάντηση είναι ότι δεν παίζει τόσο ρόλο το ποιες χορδές μας αρέσουν, υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Γιατί? Γιατί όταν ο κατασκευαστής φτιάχνει το μπουζούκι, το υπολογίζει με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Για παράδειγμα, κάποιος κατασκευαστής μπορεί να θέλει να χρησιμοποιεί τις χορδές Prodigy και συγκεκριμένα διάμετρο 10. 10 εννοούμε την χορδή 0-10, έτσι, τη χορδή Re. Όταν λοιπόν το όργανο έχει φτιαχτεί για να παίζει με δεκάρες χορδές, όταν εμείς θέλουμε για οποιοδήποτε λόγο να βάλουμε δεκάρες, είναι σχεδόν βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα θα προκαλέσουμε ζημιά στο όργανο, γιατί η μεγαλύτερη διάμετρος, η χορδή, δημιουργεί μεγαλύτερη τάση, τραβάει με πιο μεγάλη δύναμη μπροστά και είναι σχεδόν δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα έρθει το μανίκι μπροστά και το όργανο θα σκευρώσει. Επίσης, απ' την άλλη μεριά, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι φοβούνται ότι μπορεί το όργανο να σκευρώσει και ενώ ο κατασκευαστής έχει υπολογίσει να έχει δεκάρες χορδές επάνω, από το φόβο τους να θέλουν ή για να παίζουν πιο μαλακά, έτσι, γιατί όσο πιο χοντρή είναι η διάμετρος, τόσο πιο πολύ σκληραίνει το παίξιμο. Βέβαια, κερδίζουμε σε ποιότητα ήχου. Τόσο πιο δυνατό ήχο έχουμε, όσο πιο χοντρή είναι η χορδή, αλλά σκληραίνει στο παίξιμο. Οι άλλοι λοιπόν κάνουν αυτό, βάζουν η χορδή 9 επάνω, με αποτέλεσμα να τραβάει λιγότερο το όργανο μπροστά και να πηγαίνει προς τα πίσω. Άρα, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε τουλάχιστον όσον αφορά τη διάμετρο αυτό που ο κατασκευαστής έχει υπολογίσει πως θα φοράει το μπουζούκι επάνω. Δεκάρες, δεκάρες. Εκτός κι αν θες, εσύ που θα παραγγείλεις το όργανο, να του πεις του μάστορα ότι κοίτα, εγώ θέλω να παίζω με δεκάρες γιατί θέλω να παίζω ακουστικά. Ή εγώ θέλω να παίζω με εννιάρες γιατί θέλω το όργανο να είναι πολύ μαλακό. Εξαρτάται και από σένα αυτό. Από μάρκα σε μάρκα, εντάξει, δεν παίζει τόσο υπερβολικά μεγάλο ρόλο, παίζει και αυτό το ρόλο του. Εγώ προσωπικά στο δικό μου μπουζούκι βάζω τις χορδές που μου έχει προτείνει ο κύριος Λευτέρης ο Γιαννούλος. Μου είπε, φτιάχνουμε το μπουζούκι πάνω στα μέτρα αυτά. Το σέβομαι και πρέπει για να έχουμε και να το χαιρόμαστε, να το συντηρούμε σωστά, να το προσέχουμε πολύ το όργανο. Αυτά σχετικά με τις χορδές. Αν έχετε κάποια απορία και μπορώ να απαντήσω, γράψτε μου στα σχόλια κάτω και με τα χαρά, αν γνωρίζω κάτι, να σας απαντήσω. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αν σας αρέσει το βίντεο, κάντε ένα like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Να είστε καλά!